Ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού για σχολικές ομάδες, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος της Ακρόπολης του Ιτσκαλέ, διοργάνωσε με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς ημέρας μουσείων έχει θέμα μουσεία και διαδίκτυα, νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό. Και η δράση που πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό τίτλο Ιτσκαλέ, κρυμμένοι μύθοι και ιστορίες, απευθυνόταν σε μαθητές ηλικίας 13 έως 18 ετών. Μέσω ψηφιακής εφαρμογής και με τη χρήση υπολογιστών τύπου tablet, οι μαθητές αναζήτησαν στοιχεία που τους οδήγησαν στην λύση ενός γρίφου. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονταν διάσπαρτα, κρυμμένα σε μουσεία και μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης του Ιτσκαλέ, στο Μουσείο Αρχαιοτεχνίας, το Βυζαντινό Μουσείο, το Θησαυροφυλάκιο και το Φετιχέ Τζαμί. Διεθνής ημέρα μουσείων 2018. Γιορτάζουν τα μουσεία και φυσικά γιορτάζουν και οι άνθρωποι των μουσείων. Σήμερα είναι η ευκαιρία για να θυμηθούμε πως τα μουσεία δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να μένουν σιωπηλά. Και μέσα από αυτή τη σκέψη και το θέμα το φετινό συνδέεται με το πως μπορούμε να ανοιχτούμε ακόμη περισσότερο με τα νέα μέσα τα οποία διατίθενται από την ψηφιακή τεχνολογία. Μπορούμε να αποκτήσουμε νέους φίλους και να έρθουν και αυτοί να εξοικειωθούν με τους χώρους των μουσείων. Βέβαια, πολλά από αυτά ξεκινούν από τη μικρή ηλικία και το σημερινό πρόγραμμα, το οποίο συνδέεται με την ημέρα, έχει να κάνει και με ένα κυνήγι θησαυρού ανάμεσα στους χώρους του Ιτσκαλέ. Και όπως γνωρίζετε, στο Ιτσκαλέ είναι και το Βυζαντινό Μουσείο και το Μουσείο Αργυροτεχνίας. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της νέας συνεργασίας, είναι ένα παράδειγμα για να μιλήσουμε για τις συνεργασίες των μουσείων, για όλα αυτά που τα μουσεία μεταξύ τους μπορούν να ενισχυθούν και να κάνουν, όπως για παράδειγμα και τα 4 αρχαιολογικά μουσεία της Ηπείρου, και ταυτόχρονα να δούμε έως πού μπορούμε να φτάσουμε, να δοκιμάσουμε δηλαδή την ψηφιακή τεχνολογία και κατά πόσο αυτή η τεχνολογία μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντες αυτών που έχουν να πούν τα μουσεία. Και τι έχουν να πούν? Έχουν να πούν ότι υπάρχει ένα θέμα για διάλογο με τον αρχαίο κόσμο, με το παρελθόν, κοιτώντας όμως πάντα το παρόν και το μέλλον. Διεθνής ημέρα μουσείων. Και μια πολύ καλή ευκαιρία για να κάνουμε πράξη και τον τίτλο, το θέμα της ημέρας, να διαδικτυωθούμε, και να απευθυνθούμε σε νέο κοινό. Έτσι, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός συνεργάζεται με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Έτσι κι αλλιώς είμαστε συγκάτοικοι μέσα στον ίδιο υπέροχο αρχαιολογικό χώρο. Και με τη συνεργασία αυτή δημιουργήθηκε ένα κυνήγι θησαυρού μέσα στο χώρο του Ιτσκαλέ, όπου τα παιδιά, οι σχολικές ομάδες που μας επισκέφθηκαν σήμερα και θα μας επισκέπτονται μέχρι το μεσημέρι, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μύθους και ιστορίες με τη βοήθεια όμως της τεχνολογίας. Έτσι, οι σχολικές αυτές ομάδες, σε ένα πρωτότυπο κυνήγι θησαυρού, εφοδιασμένες με τάμπλετ και με ειδικές εφαρμογές, τρέχουν μέσα στο χώρο του Ιτσκαλέ και ψάχνουν να βρουν αυτά τα στοιχεία. Είναι ένα νέο κοινό, που οι έφηβοι δηλαδή, που είναι πραγματικά δύσκολο να το προσεγγίσεις και να του κινήσεις το ενδιαφέρον. Από τις πρώτες ομάδες που συμμετείχαν στο κυνήγι θησαυρού, έχουμε την εντύπωση ότι μάλλον βρήκαμε ένα σημείο επαφής. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και, όπως πολύ ωραία είπε και μία συνοδός καθηγήτρια, πρώτη φορά τα βλέπω να μπαίνουν τρέχοντας και γελαστά μέσα στο μουσείο. Γιατί πραγματικά αυτή ήταν η εικόνα, τα παιδιά να τρέχουν και γελαστά να μπαίνουν μέσα στο Βυζαντινό Μουσείο για να βρουν τα στοιχεία που ίσως μπορεί να έχουν περάσει δίπλα τους, αλλά για πρώτη φορά ίσως να τους έδωσαν σημασία. Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Νομίζω ότι το κάνουμε πράξη και θα συνεχίσουμε αυτές τις τόσο πολύ ωραίες συνεργασίες με την Εφορία Αρχαιοτήτων εδώ στην πόλη μας. Μέσα από αυτή την ξεχωριστή διαδραστική εμπειρία, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μύθους και ιστορίες άγνωστες στους περισσότερους. Εντυπωσιασμένοι έμειναν εκπαιδευτικοί και μαθητές του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων που συμμετείχαν στη σημερινή δράση. Είναι μια εντυπωσιακή δραστηριότητα σε έναν εντυπωσιακό χώρο, στο χώρο του Ιτσκαλέ και στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Είναι ένας τρόπος καταπληκτικός για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν την ιστορία του χώρου. Πώς ανταποκρίθηκαν σε όλο αυτό, πώς τους φάνηκε? Πάρα πολύ θετικά. Δεν πιστεύω να έχετε ξαναδεί άλλη φορά μαθητές να τρέχουν να μπουν στα μουσεία. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, τη χαρήκαμε πολύ, μάθαμε αρκετά πράγματα και περάσαμε μια πολύ όμορφη ημέρα στην περιοχή του Ιτσκαλέ. Τι
τι σου έκανε εντύπωση, πες μας λιγάκι δύο λόγια πώς ακριβώς ήταν αυτή η διαφορετική ξενάγηση. Δεν το είχαμε ξανακάνει, ήταν κάτι πρωτότυπο για μας. Μας άρεσε πολύ γιατί μπήκαμε στη διαδικασία να αναζητήσουμε πληροφορίες και να ψάξουμε. Και ήταν κάτι σαν μια εξερεύνηση, ήταν πολύ ωραίο. Και με τα μέσα τεχνολογίας, έτσι. Ναι, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Σας, έτσι, λίγο... Ναι, ήταν πολύ πιο κοντά σε εμάς από το να μας δώσουν δύο χαρτιά και να σημειώνουμε ή να γράφουμε. Πολλά παιδιά δεν είχαν έρθει και στα μουσεία εδώ. Mm-hmm. Τα είδαμε και από κοντά, μάθαμε πληροφορίες για διάφορους ζωγράφους, για διάφορες εικόνες. Μάθαμε, γενικώς μας άρεσε πάρα πολύ και μάθαμε γενικά πολλά πράγματα.